Στην ουράγια στέγαση βρίσκονται 500.000 άνθρωποι στη Σουηδία και συγκεκριμένα στη Στοκχόλμη. Το τελευταίο χρόνο προσθέθηκαν 30.000 άνθρωποι στη λίστα αναμονής ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων με μέσο χρόνο αναμονής τα 9 έτη. Η προσέλευση ρεκόρ των μεταναστών έχει συντελέσει κι άλλο στην ανεπάρκεια της στέγασης, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών προμηνύουν σημάδια πολιτικής αστάθειας για τη χώρα. Το στεγαστικό πρόβλημα είναι κάτι που προκαλεί εφιάλτες στην Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας. Σύμφωνα με την έκθεση νομισματικής πολιτικής της τράπεζας, το ήδη υψηλό χρέος των οικοκυριών και τα αρνητικά επιτόκια μπορεί να κοστίσουν πολύ στην οικονομία. Υπάρχουν περαιτέρω φόβοι ότι ο υπερπληθυσμός σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες τιμές των διαμερισμάτων θα οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερες παράνομες δραστηριότητες. Οι τιμές των σπιτιών αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως τον Ιούλιο. Η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον 76.500 νέα σπίτια το χρόνο μέχρι το 2020 για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθυσμού της. Τα στοιχεία μαρτυρούν ότι αυτός ο στόχος θα μείνει ανεκπλήρωτος τουλάχιστον για φέτος. Οι νόμοι του Rent Control καθιστούν τη στέγαση μη ελκυστική επένδυση. Το 2014, μόλις 12.000 άτομα μπόρεσαν και υπέγραψαν συμβόλαια ενοικίασης στη Στοκχόλμη. Αυτό το γεγονός σημαίνει πως οι ενοικιαστές προτιμούν να πληρώνουν το ποσό των 24.000 δολαρίων για ένα δωμάτιο, προκειμένου να μην περιμένουν στην ουρά για 9 ολόκληρα χρόνια.